Φίλες και φίλοι του abola.gr, καλή σας μέρα. Μια νέα εκπομπή στις γειτονίες της Αθήνας. Σήμερα έχουμε για πρώτη φορά στο site τρεις καλεσμένους. Τρεις ομάδες που στον πρώτο όμιλο της γάμα κατηγορίας είναι ισόβαθμες. Στη δεύτερη θέση μετά την πρώτη άμυλα Περιστερίου. Είναι ο Πανιώνιος Χεσαριανής στη δεύτερη θέση με τον πρόεδρό του, τον Νίκο Χατζηλιά. Κύριε Χατζηλιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία σας. Να είστε καλά. Έχουμε τον προπονητή του Γαλαξία Περιστερίου, που είναι στην τρίτη θέση, τον Νίκο τον Παπαδιώτη. Γεια σας. Νίκο, καλησπέρα. Γεια σας. Πολλιά πολλά και καλό μήνα να έχουμε. Με υγεία πάνω απ' όλα. Και τον Γενικό Αρχηγό της Δάφνης Αθηνών, τον Αλτίν Πέτρο, που είναι στην τέταρτη θέση, βέβαια με τους ίδιους βαθμούς και οι τρεις ομάδες. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό μήνα. Και χρόνια πολλά ιδιαίτερα σε εσάς, γιατί φέτος η Δάφνη Αθηνών γιορτάζει τα 100 χρόνια από... Έτσι, δεν είναι 100 χρόνια ιστορίας στην εφετήση. Είστε όλοι φιλοξενούμενοι στη γιορτή που θα διοργανώσουμε. Θα σας το πω από την αρχή αυτό. Ωραία. Συγχαρητήρια και στους τρεις σας για τη φετινή πορεία. Και οι τρεις ομάδες, ο Πανιώνιος και Σαριανής, πολλά χρόνια προσπαθεί να προαχθεί στη β' κατηγορία. Το ίδιο και ο Γαλαξίας Περιστερίου μετά από πολλά χρόνια και η Δάφνη Αθηνών. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τον πρόεδρο του Πανιωνίου και Σαριανής, τον Νίκο Χατζηλιά. Νίκο, πώς την άποψή σου για τη διακοπή του πρωταθλήματος, θα ήθελα. Κοιτάξτε, γιατί... Η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω της πανδημίας των ειδικών συνθηκών, ας πούμε. Ναι, για μένα το... Ξέρουμε όλοι ότι τα παιχνίδια πρέπει να παίζονται στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Δηλαδή υπήρχαν μεγάλα προβλήματα για να συνεχιστεί το πρωτάθλημα. Καταρχήν υπάρχει η υγεία των ποδοσφαιριστών. Μετά το δεύτερο, αν πήγαινε το πρωτάθλημα παραπίσω, θα μας έπιανε το καλοκαίρι, έχουμε φοιτητές, άλλοι εργαζόμενοι. Καλώς διακόπηκε για μένα το πρωτάθλημα. Ωραία. Νίκο Παπαδιώτη. Εντάξει, ζούμε κάτι πρωτόγνωρο έτσι για όλους μας. Αυτό έγινε απότομα και βία. Όλοι θα θέλαμε να γίνουν τα παιχνίδια. Από τη στιγμή όμως που υπάρχουν λόγοι, είναι ένας πόλεμος αόρατος, στην ουσία, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Όλοι και τα παιδιά δηλαδή που μιλάγαμε εμείς με την ομάδα μου και αυτά, όλοι θέλουν να παίξουν. Αλλά όταν προέχει ασφάλεια, δεν το συζητάμε, πάμε πάσο και ό,τι θέλει ας γίνει. Εμείς αυτό είπαμε με τα παιδιά. Ότι θέλαμε με να γίνει το πρωτάθλημα, αλλά να υπάρχουν συνθήκες ιδανικές για να γίνει. Στη στιγμή που υπάρχει κίνδυνος, γιατί δεν είναι μόνο οι προσφεστές, είναι οι προπονητές, είναι οι παράγοντες, είναι οι διαιτητές, είναι οι φίλαθλοι. Μπαίνουν πολλά προβλήματα. Και φέτος, μάλιστα, θέλω να πω το εξής, ότι ήταν η πρώτη χρονιά που η γάμα κατηγορία έγινε κανονικό πρωτάθλημα. Έτσι, γιατί θυμηθείτε τα προηγούμενα χρόνια που παίζαμε 14 παιχνίδια το γύρο, είχαμε διακοπές, μια ομάδα δεν κατέβαινε και δεν μπορούσε να παίζει ρυθμό. Φέτος ήταν το πρωτάθλημα κανονικό και πολύ δυνατό, μάλιστα. Η γάμα πια δεν είναι όπως ήταν κάποτε. Και πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν κατέβει από τις άλλες κατηγορίες λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων κάποια παιδιά. Βλέπω και σε άλλες ομάδες. Ας πούμε τώρα η άμυλα που είναι μπροστά στον όμιλό μας έχει μια τριπλέτα. Μπροστά που θα μπορούσαν να παίζουν τα παιδιά και στην Α κατηγορία με ξαναμάτια σε οποιαδήποτε ομάδα παίζανε. Και σε άλλες ομάδες. Έχω δει παιδιά που είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Η γάμα πια δεν είναι όπως ήταν κάποτε η ξού κατηγορία που λέγαμε. Έχει γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Πολύ, πολύ. Και πάρτε και στον όμιλο το δικό μας μόνο να δείτε τα ονόματα. Τώρα μιλάμε τη Δάφνη, τον Πανιόνιο, η Άμυλα, τα Πατήσια. Είναι πολλές ομάδες που είναι ιστορικές ομάδες και έχουν διαγράψει μια μεγάλη πορεία στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο για πολλά χρόνια. Ο Θρίαμβος Αθηνών. Όταν πήραμε τον όμιλο, ποια ομάδα θα ανέβει, για πείτε μου εσείς, όταν λέω και στους άλλους τους, και στον Νίκο και στον Πέτρο, ποια ομάδα πιστεύεις θα ανέβει. Ήταν πολλές υποψήφιες ομάδες για να ανέβουν. Δεν ήξερε κανείς πώς θα το πατάσω.
Όποιος θέλει μπορεί να παρέμβει, έτσι. Συζήτηση κάνουμε και οι τρεις. Η δική σου γνώμη. Εμείς από την αρχή είμαστε σε σταθερή θέση, συμφωνούμε απόλυτα με αυτό που έγινε, γιατί πρώτα απ' όλα είναι η υγεία των παιδιών, είναι η υγεία μας και δευτερεύοντα έρχονται όλα τα άλλα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο κύριος προηγουμένως και εδώ θα έλειπε, ήταν και η Άμυλα. Κανονικά πιστεύω ότι ήμασταν οι τέσσερις καλύτερες ομάδες στον Όμιλο. Δηλαδή με τους δύο κυρίως που μιλάμε έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από τα παιχνίδια που παίξαμε. Με το Πανιόνιο βέβαια έπαιξα μόνο ένα παιχνίδι, ενώ με το Γαλαξία θέλω να πω ότι είναι ομάδα που σου βγάζει το λάδι μέχρι το 90. Είναι ομάδα, δεν υπάρχει. Είναι πάρα πολύ καλά παιδιά, πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο και έχουμε μείνει με τις καλύτερες αναμνήσεις και από τα δύο παιχνίδια. Και να θυμηθώ το δεύτερο παιχνίδι ειδικά, που μπήκαν το τρίτο και το τέταρτο γκολ στο 93 και στο 94. Θα σεβαστούμε απόλυτα την απόφαση που θα πάρει η ΕΦΣΑ, έχουν το πρώτο και το τελευταίο λόγο. Από εκεί και πέρα, ό,τι αποφασιστεί, ό,τι απόφαση θα πάρουν, θα το σεβαστούμε. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό στο αγωνιστικό χώρο, που θα ήταν το καλύτερο, κατά τη γνώμη μας. Αλλά, όπως είπε και ο κύριος προηγουμένως, είναι τα παιδιά. Οι περισσότεροι σπουδάζουν, ερχόντουσαν με τα βιβλία στις προπονήσεις, γιατί εμείς κάναμε προπόνηση 9.30 ώρα το βράδυ. Κατευθείαν από το φροντιστήριο ερχόταν με την τσάντα του φροντιστήριου, ερχόταν στο γήπεδο. Ο άλλος κατευθείαν από τη δουλειά ερχόταν στο γήπεδο. Δηλαδή έχουν κάνει θυσίες απίστευτες. Και αυτοί, και οι παράγοντες, και οι προπονητές, και όλοι μας. Αλλά πρώτα πάνω απ' όλα είναι η υγεία των παιδιών. Οπότε τώρα καθόμαστε και περιμένουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Να πω κάτι. Εγώ, Πέτρο, είχα πει σε δύο συνεντεύξεις πριν ακόμα βγει να αποφάσει και αυτά. Για μένα, λέει, το πιο δίκαιο είναι να ανέβουν και οι τέσσερις ομάδες. Γιατί και από τη στιγμή που η ΕΠΟ δίνει την ευχέρεια στις τοπικές τέτοιες να μπορούν να κάνουν αναδιάρθρωση, βέβαια πρέπει να δουν και κάποιους άλλους παραμέτρους, γιατί είναι πολλές ομάδες, όχι μόνο, αλλά στο δικό μας τον Όμιλο ειδικά, θα ήταν το πιο δίκαιο. Εγώ, όπως είπες και εσύ, τα παιχνίδια που παίξαμε, παίξαμε ποδόσφαιρο, δηλαδή καλό ποδόσφαιρο με ποιότητα. Και εσύ και η ομάδα σας, ας πούμε, κάθε. Ανέβαινε συνέχεια και γίνανε ωραία παιχνίδια. Δεν ξέρω τι θα κάνει η ΕΠΣΑ, θα αποφασίσει. Πάντως, εγώ το έχω πει πολύ νωρίτερα, έτσι, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Το ξέρω, ναι. Το είπα και το είπα με την καρδιά μου, να ξέρεις, για τις ομάδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ναι, το ξέρω. Τώρα... Ωραία. Θα ήθελα, κύριε Χατζηλιά, τα τελευταία χρόνια έχετε πάει, αν δεν κάνω λάθος, 2-3 φορές στα παράζ, έτσι, για θυμίστε μας. Ναι. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε πάει 3 φορές στα μπαράζ και μία η εφετινή στην ουσία ήταν 4. Εντάξει, εμείς έχουμε φτιάξει μια ομάδα εδώ και 5 χρόνια και την οποία έχουμε πονέσει πολύ για αυτή την ομάδα. Αυτή την ομάδα την έχουμε δουλέψει με τον Παναγιώτη τον Μπρασά, τον οποίον τον εκτιμούμε ιδιαίτερα και είναι και φίλος της ομάδος. Εντάξει, υπήρχαν κάποιες ατυχίες, δεν μπορέσαμε να ανέβουμε. Εντάξει, αλλά πιστεύω ότι καμία άλλη ομάδα με τόσες φορές που έχουμε φτάσει στη βρύση και δεν έχουμε πιει νερό, δεν θα μπορούσε να αντέξει. Συνήθως βλέπεις ομάδες που πρωταγωνιστούν τη μια χρονιά, την άλλη είναι... δεν βλέπονται. Εμείς το έχουμε μεράκι για αυτή την ομάδα. Ό,τι μπορούμε το προσφέρουμε στα παιδιά. Είμαστε μια οικογένεια. Έχουμε κρατήσει βασικό αυτό βέβαια όλο το ρόστερ, τον κορμό μας. Δεν κάνουμε αλλαγές πολλές παιχτών και προσπαθούμε εκεί που έχουμε τις ανάγκες να ενισχύσουμε την ομάδα. Φέτος, ποιο παιχνίδι έτσι σας δυσκόλεψε περισσότερο? Ποιο ήταν ένα παιχνίδι που θυμάσαι και λες ιδρώσαμε για να το κερδίσουμε? Κοιτάξτε, να σας πω, εντάξει, όλα τα παιχνίδια
Αν δεν αποδώσει καλά και δεν παίξει, όλα σε δυσκολεύουν. Φερρυπίν με τη Δάφνη μπορεί να κερδίσαμε, αλλά υπήρχαν και κάποιες συγκυρίες και κερδίσαμε εμένα, αλλά μας δυσκολέψανε παρόλο το σκορ. Το ίδιο και ο Γαλαξίας. Ο Γαλαξίας είναι άλλη ομάδα, είναι πιο σκληρή ομάδα. Παίζει διαφορετικό ποδόσφαιρο, κλειστό ποδόσφαιρο. Εμείς είμαστε μια ομάδα που το μεγάλο μας μειονέκτημα είναι ότι δεν έχουμε σκοπιμότητα. Δηλαδή παίζουμε, βάζουμε την μπάλα κάτω και προσπαθούμε να προσφέρουμε όμορφο, το οποίο το ίδιο και η Δάφνη κάνει. Έχει πολύ νέα παιδιά. Εντάξει, βέβαια με τις προσθήκες φέτος πήρε και 2-3 πεπειραμένους, γιατί άμα δεν έχεις και 3-4 παιδιά μεγάλα, δεν μπορείς να πας πουθενά. Με τη Δάφνη έχουμε παίξει και άλλες φορές, άλλα χρόνια ήταν πιο μικρή ομάδα. Φέτος με 3-4 προσθήκες που κάνανε, πήρανε τον Ανταλή, έχουν τον Αποστόλου, μεγάλωσε η ομάδα. Εντάξει, καλά λόγια σου λέει ο πρόεδρος του Παλαιολίου της Αριαλής. Τα ακούω και τον ευχαριστώ. Σε ρόλο δημοσιογράφου, ποια είναι η άποψή σου για τον Παλαιολίου της Αριανής, ως δημοσιογράφος, όχι ως κάνε το ρόλο του δημοσιογράφου τώρα. Αυτό ακριβώς που είπε ο κύριος, είναι φέτος ήρθε ο Ανταλής, ήρθε ο Σπυροπάλης σε εμάς, ο Αποστόλου ήταν από πέρσι και έχουν μπει παιδιά από μικρές ηλικίες, 17-18 χρονών και είναι και τα 2-3 αυτά παιδιά που ήρθαν και προσπαθούν να φτιάξουμε μια οικογένεια, όπως είπε και ο κύριος προηγουμένως. Το είπα και από την αρχή, είναι μια ομάδα πολύ σκληρή, πάρα πολύ καλή ομάδα, ειδικά στο γήπεδο που παίξαμε. Εντάξει, ήρθαν τα πράγματα έτσι, παίζαμε με ένα παίκτη λιγότερο για ένα ημίχρονο και πιστεύω ότι θα ήταν πολύ καλύτερο παιχνίδι αν είχαμε παίξει 11-11. Αλλά και πάλι ήταν πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Είναι τα δύο αυτά παιχνίδια ειδικά, καλά με τον Γαλαξία δεν τους συζητάω, ήταν παιχνίδι να πληρώσεις ειστήριο για να το δεις. Το δεύτερο παιχνίδι με εμάς στο γήπεδό μας. Ήταν παιχνίδι Super League και βάλε. Αλλά και ο Πανιώνιος μου είχε αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις, ειδικά τα δύο άκρα ήταν φωτιά. Αν δεν είχε στο νου σου, σου κάνανε ζημιά ανα πάσα στιγμή. Τα δύο άκρα, δεξιά και αριστερά. Και αυτό είναι το που λυπάσαι, που λες, εντάξει, πιστεύω ότι θα είχε γίνει πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Και είναι αυτό που είπανε οι κύριοι, ότι έχει ανέβει πάρα πολύ η γάμα. Δεν είναι η γάμα που ξέραμε και είναι αδικία για μας που υπάρχει τόσο λίγο κόσμος, ότι δεν υπάρχει κάλυψη όσο έπρεπε από τους δημοσιογράφους. Αλλά εντάξει, αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι πάνω σε αυτό. Νίκο Παπαδιώτη, μετά από πόσα, 16 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, αρκετά χρόνια τέλος πάντων, ο Γαλαξίας Περιστερίου διεκδικεί, είναι στην τρίτη θέση και από ό,τι σύμφωνα θα είναι στη β' κατηγορία από τη νέα σεζόν. Δηλαδή, ναι. Για παίζουμε έτσι δύο λόγια για την φετινή σου πορεία. Όταν πήγα εγώ στην ομάδα, είμαι 3 χρόνια στην ομάδα τώρα. Αυτή την ομάδα δουλεύουμε 3 χρόνια, εγώ σαν προπονητής. Με πολλή υπομονή, με εμπιστοσύνη, με καλή συνεργασία και με πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά, καταφέραμε να φτιάξουμε ένα σύνολο πολύ, πολύ δυνατό και παίξαμε καλό ποδόσφαιρο. Και κάθε χρόνο βάζαμε ένα στόχο. Δηλαδή, όταν πρωτοπήγα εγώ στην ομάδα, να σας πω τώρα ότι είναι σαν να πάρεις την Α' Εθνική πρωτάθλημα, ο Λεβαδιακός, τυχαία του λέω το όνομα, έτσι μην παρεξηγηθώ. Μια χαρά. Για αυτούς που ήταν απ' έξω, αυτό πιστεύανε. Εγώ που ξέρω τα παιδιά, ξέρω πώς δουλεύαμε, το είχα πει φέτος ότι πάμε για πρωτάθλημα. Και το πρωτάθλημα δεν κρίνεται μόνο στα ντέρμπι, κρίνεται και στα παιχνίδια με τις ομάδες που θεωρητικά είναι πιο αδύναμες, που δεν πάνε για κάτι. Και αυτό θα κάνουν ζημιά. Και άμα δείτε τα αποτελέσματα, εκεί την πατήσανε και. Δηλαδή, χαθήκαν κάποιοι βαθμοί. Όλοι χάσαμε βέβαια κάποιους βαθμούς. Τα ντέρμπι θα πάρει, άλλο θα το χάσει. Εμείς παίξαμε 5 ντέρμπι με τις ομάδες, δηλαδή με την Άμυλα την κερδίσαμε μέσα στην έδρα μας, φέραμε ισοπαλία έξω. Με τη Δάφνη κερδίσαμε μέσα, φέραμε ισοπαλία έξω. Στον Πανιώνιο παίξαμε μια φορά, γιατί ήταν τελευταία αγωνιστική να παίξουμε. Χάσαμε και 1-0 με ένα αυτογκολ. Χάσαμε κάποια γκολ. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο όλα συμβαίνουν. Και χάσαμε εκείνο το ντέρμπι. Αλλά δεν μπορεί να τα πάρει και όλα τα ντέρμπι.
Σε κάποια θα κερδίσει, σε κάποια... Εκεί που κρίνει το πρωτάθλημα είναι στα θεωρητικά μικρά παιχνίδια. Όπως τη γκέλα που έκανε, ας πούμε, στο Θρίαμβο Αθηνών, που δεν το περιμέναμε αυτό που έχασε ο Πανιώνιος. Ή ο Τριφυλιακός που ενώ πήγαινε κοντά μας, κάνει με τα πατήσια, χάνει μέσα στην έδρα του και στην ουσία βγαίνει από το πρωτάθλημα. Δηλαδή εκεί είναι κάποια, το μυστικό του πρωταθλήματος και αυτό που λέω στα παιδιά είναι ότι τα μικρά παιχνίδια, τα θεωρητικά μικρά παιχνίδια κρίνουν το πρωτάθλημα. Πρόεδρε, Βέβαια, συμφωνώ με τον Νίκολα. Έτσι είναι τα πράγματα όπως τα λέει. Πρέπει πάντα να είσαι σε όλα τα παιχνίδια να είσαι σοβαρός. Εκεί παίρνονται τα πρωταθλήματα στα εύκολα. Το ντέρμπι είναι... Δέρμπι είναι, θα χάσεις, θα κερδίσεις. Όπως και εμείς στο Θρίαβο. Φάγαμε ένα γκολ στο δεύτερο λεπτό, ταμπουρωθήκανε πίσω, μπα-μπα-μπούπα, και χάσαμε. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε... Είναι, τα παιχνίδια είναι, θέλει σοβαρότητα. Από το πρώτο λεπτό μέχρι το 90. Ορίστε. Η ομορφιά του ποδοσφαίρου, Πρόεδρε. Η ομορφιά του ποδοσφαίρου, έτσι είναι. Γι' αυτό λέμε... Και τώρα που είναι έτσι τα πράγματα και όπως πάνε θα ανέβουμε, δηλαδή ναι μεν ευχαριστιέμαι, αλλά δεν μου δίνει αυτή τη δυνατότητα να το χαρώ. Με καταλαβαίνετε τι σας λέω. Δηλαδή ρε παιδί μου να το χαρώ, να κάνω και ένα γλέντι να κάνεις, δηλαδή ναι μεν, εντάξει, γιατί προσπαθούσα και τόσα χρόνια, αλλά... Χαίρομαι βέβαια, αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, που είναι θα το χαιρώσουν να τελειώσει το πρωτάθλημα. Πρόεδρε, εάν κινόντουσαν οι 8 αγωνιστικές, ναι. Πιστεύεις ότι θα ήσουν σε θέση να ανέβεις, δηλαδή είσαι τώρα σε δεύτερη θέση, ανεβαίνεις. Ναι. Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι, εγώ από τη γνώμη μου λέω ότι πιστεύω θα τα είχαμε καταφέρει, γιατί είχαμε και κάποια προβλήματα, ενισχυθήκαμε, πήραμε ένα σεντρεφόρ μπροστά τον Γιουρούμ, ο οποίος θα μας βοηθούσε πολύ. Είχαμε εύκολο πρόγραμμα, βέβαια είχαμε τα δύο ντέρμπι με το Γαλαξία και τη Δάφνη Αθηνών. Εντάξει, είναι παιχνίδια εκεί που όλα μπορούν να συμβούν. Εντάξει, είμαστε σε καλή θέση και πιστεύω ότι η γνώμη μου ότι ο Πανιώνιος δεν είναι να παίζει σε αυτή την κατηγορία στη Τρίτη. Είναι, δηλαδή όχι και φέτος και από πέρυσι και από πρόπερσι. Ο Πανιώνιος είναι για τη Β' κατηγορία. Έτσι είναι η γνώμη. Εγώ πιστεύω με τους παίκτες που έχουμε και το υλικό. Αφήνω τον Αλτίν για το τέλος για αυτή την ερώτηση και πάω στον Νίκο τον Παπαδιώτη που είναι στην τρίτη θέση. Ναι. Ίδια ερώτηση. Γινόταν το πρωτάθλημα και είχαμε 8 αγωνιστικές ακόμα. Ο Γαλαξίας θα τα κατάφερνε και πάλι? Ναι, πιστεύω ναι. Με βάση το πρόγραμμα που είχαμε οι ομάδες, το πιο δύσκολο πρόγραμμα το είχε ο Πανιώνιος. Άμα δείτε τα παιχνίδια, είχε τα 3 ντέρμπι, τα 2 έξω και με την άμυλα μέσα. Όπως είπα και πριν, μπορεί κάποια ομάδα να έκανε γκέλα και δεν το περίμενε. Και εμείς όλοι είχαμε τις αποσύνες, γιατί στο ποδόσφαιρο δεν έχει τίποτα αν δεν τελείωσε το παιχνίδι. Κανείς δεν ήξερε. Και το πιο πιθανό να πηγαίναμε σε μπαράζ κάποια ομάδα. Και οι τέσσερις ομάδες είχαν τις ίδιες πιθανότητες να βγουν πρώτοι. Γιατί και μπροστά που είναι η άμυλα, 2 βαθμούς είναι. Δεν είναι μπροστά. Τι τις πιθανότητες, ήταν πολύ βαθμοί, δηλαδή παίζονταν 24 βαθμοί στο πρωτάθλημα ακόμα. Ήταν 8 παιχνίδια, δεν ήξερες τι κατάληξη θα έχει. Εγώ είχα πολύ εμπιστοσύνη στην ομάδα μου και να ξέρετε κάτι, ο Γαλαξίας αυτό που έχει, το χαρακτηριστικό που έχει σαν ομάδα, το ποδοσφαιρικό τσαπουκά. Δηλαδή, αν θέλουμε ένα παιχνίδι να το πάρουμε, τα παιδιά θα μπουν μέσα και πούνε θα κερδίσουμε σήμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση, ό,τι και να γίνει, θα φάνε τον κόσμο, θα το πάρει το παιχνίδι. Και δεν έχουμε πάρει και καμία βοήθεια. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε μόνοι μας. Σας είπα, με πολλή δουλειά, δηλαδή η ομάδα μας βγάζει υγεία. Όσοι είναι κοντά και ξέρουν, και ο Πέτρος που δεν το είπε τυχαία, ότι στα δύο παιχνίδια, ας πούμε, δεν έχει σημασία να χάσει, κερδίσει. Εμάς και ο Τριφυλακός μας κέρδισε μέσα στην έδρα μας, κέρδισε τα παιδιά. Γινόταν ωραία παιχνίδια. Δηλαδή, φέτος ήταν πολύ καλό το πρωτάθλημα. Τώρα, ίδιες πιθανότητες είχαμε όλοι. Για μένα, το πιο δίκαιο σε αυτό το όμιλο όπως είναι τώρα, είναι να ανέβει και η Δάφνη. Δηλαδή, αν ήμουν εγώ που το κανόνιζε αυτό, θα ανέβαζε και τη Δάφνη.
χωρίς, αλλά σου είπα, είναι κάποιοι παράμετροι, γιατί είναι πολλές ομάδες, μετά θα, δεν ξέρω τι θα γίνει, τι θα αποφασίσει η ΕΠΣΑ. Πάντως, το πιο πιθανό το βλέπω να, να ανεβαίνει και Δάφνη. Για μένα πρέπει να ανέβει. Αλλά τι, ο λόγος εσένα, φυσικά τώρα εσύ είσαι στην τέταρτη θέση. Γίνονταν το πρωτάθλημα και είχαμε 18 αγωνιστικές. Μπορούσες να είχες ξεπεράσει τον Πανιόνιο ή την το Γαλαξία ή έστω να πήγαινε στα Παράς. Λοιπόν, στο ξεκίνημα του δεύτερου γύρου παίζαμε το πρώτο παιχνίδι με τους Λέοντες στο γήπεδο μας. Είναι μια ομάδα που παίζουμε, κάνουμε προπονήσεις μάλλον στο ίδιο γήπεδο την ίδια ώρα. Σας πληροφορώ ότι το κερδίσαμε το παιχνίδι στο 86, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Οπότε, ό,τι και να πούμε τώρα στους 8 αγωνιστικές που είχαν μείνει, δεν μπορούσε κανείς να κάνει προβλέψεις, γιατί είναι ειδικά οι πρώτοι, εμείς οι πρώτοι τέσσερις, που είμαστε πολύ, με πολύ μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους. Αλλά αυτό δεν πάβει να ισχύει ο νόμος του ποδοσφαίρου που λέει αν δεν βάζεις γκολ, θα φας γκολ. Οπότε, τώρα ό,τι και να πούμε, είναι αυτό που λέμε όταν κάνει σχέδια ο Θεός γελάει. Τώρα τι να πούμε. Πιστεύω ότι, και αυτό ήθελα και έπρεπε να το πω από την αρχή, φαινόταν η πολύ, πολύ καλή δουλειά που είχε κάνει φέτος στην ομάδα ο Χρήστος ο Κότσης, ο προπονητής της ομάδας μας, που είχε κάνει ένα σύνολο με μικρά και με μεγάλα παιδιά, χάρη και στην άψογη συνεργασία που έχουμε με το Πανιόνιο, με τις Ακαδημίες του Πανιόνιου, και είχαμε φτιάξει ένα σύνολο πολύ καλό, πιστεύω, και άλλωστε το δείξαμε μέχρι εκείνη την αγωνιστική που παίξαμε. Οπότε πιστεύω ότι θα είχαμε δυνατότητες, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει, τι μπορεί να γίνει στο ποδόσφαιρο. Είχαμε ένα παιχνίδι τώρα με το Τριφλιακό όταν διεκόπτει το πρωτάθλημα και μετά το μόνο παιχνίδι δύσκολο που είχαμε ήταν με το Πανιόνιο, το ντέρμπι. Αλλά και πάλι σας λέω, οι ομάδες που ήταν από την 8η θέση και κάτω ήταν ομάδες που μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να σου κάνουν τη ζημιά όπως κάνανε τη ζημιά. Σε πολλές ομάδες. Οπότε... Λοιπόν, Χατζηλιά, ήταν φέτος πιο δύσκολο το πρωτάθλημα στο συγκεκριμένο όμιλο από τις προηγούμενες χρονιές που είχες φτάσει πάλι στην πηγή και δεν είχες νερό. Ποια είναι η άποψη, πώς θα είναι δηλαδή φέτος? Κοιτάξτε, το πρωτάθλημα φέτος, όπως είπε και ο Νικόλας εδώ, ήταν διαφορετικό. Αυξήσανε τις ομάδες, έγινε ένα πρωτάθλημα κανονικό. Και είχε πολλές καλές ομάδες, δηλαδή και από την τέταρτη θέση και κάτω και ο Τριφυλιακός καλή ομάδα και η Αναγέννηση Πετρούπολης, σκληρές ομάδες. Και μην ακούτε που λένε, γιατί ακούω, λέει ο άλλος όμιλος ήταν δύσκολος, και αυτός ήταν δύσκολος, ήταν ο Διαγόρας. Δεν ήταν ομάδες που τα πατήσια που μπορούσαν να σου κάνουν τη ζημιά. Ο Ηρακλής Ηρακλείου, θα πω πολλές. Ήταν δύσκολο το πρωτάθλημα, εγώ πιστεύω, εφέτος. Νίκο, είσαι πολλά χρόνια ασχολείσαι με το τεχνικό ποδόσφαιρο. Είσαι παράγοντας που ξοδεύει χρόνο, χρήμα. Μάλιστα. Αξίζει να ασχολείται κάποιος, δηλαδή προτρέπεις νέους παράγοντες, νέα παιδιά να ασχοληθούν με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο? Ποια είναι η άποψη σου, ρωτάει εσένα, γιατί εσύ είσαι πρόεδρος. Εσύ ξοδεύεις και χρόνο από την προσωπική ζωή, αλλά κυρίως και χρήμα. Κοίταξε Τάσο, τα πράγματα δεν είναι καλά. Εγώ δεν νομίζω ότι ασχολούνται. Εγώ πιστεύω ότι άμα φύγουν οι πιο παλιοί άνθρωποι, δεν ασχολούνται. Εγώ βλέπω και στην ομάδα εκεί που είναι κάποιοι παλέμακοι και τους λέω, ελάτε ρε παιδιά να βοηθήσετε. Δεν χρειάζεται να βάζετε και χρήματα, απλώς να είναι κοντά στην ομάδα, να έχουμε 4-5 ανθρώπους, γιατί όπως ξέρεις, μην νομίζεις, 2-3 άτομα είμαστε και εμείς στον Πανιόνιο. Αλλά δεν ασχολούνται, δηλαδή δεν έχουν άλλα καλύτερα πράγματα να κάνουν. Νίκο Παπαδιώτη, και εσύ σαν προπονητής σε τόσα χρόνια, ποια είναι η άποψή σου? Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο τα προηγούμενα χρόνια με τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει προς το καλύτερο, προς το χειρότερο? Υπάρχουν τα λένε στη γάμα κατηγορία,
μπορούν να κάνουν διακοπή. Να ανέβουν σε επαγγελματικές κατηγορίες. Παίκτες. Έκανε διακοπή και δεν σε άκουσα, συγγνώμη. Ναι, λέω, αν υπάρχουν ταλέντα στην γάμα κατηγορία, αν υπάρχουν παίκτες, μετά το πρωτάθλημα των προηγούμενων ετών, μετά, με το φετινό, το περσινό, γιατί σε πολλά χρόνια, Νίκο. Ναι, εγώ είμαι από το 90, 89-90 σεζόν, που το ξεκίνησα 10 χρόνια στην Ανθούπολη. Μετά πήγα θρύο, Αιταρίου, τους έχω δουλέψει όλες τις κατηγορίες. Και στην Α και στη Β με το κουτάλι που λένε, τις έχω φάει. Φέτος ειδικά το πρωτάθλημα, όπως είπα και πριν, ήταν κανονικό για την γάμα κατηγορία. Γίνανε οι όμιλοι τρεις και παίξαμε συνεχόμενα παιχνίδια. Μπορούσε να βρει ρυθμό. Πέρυσι εμείς δεν μπορούσαμε να βρούμε ρυθμό. Σταματάγαμε τρεις εβδομάδες. Έτυχε να μην κατεβαίνει η ελαφρά ταξιαρχία. Να πέφτει το ρεπό μας μαζί, να πέφτει 28 Οκτωβρίου. Τρεις εβδομάδες δεν παίξαμε. Μετά έρθει τα Χριστούγεννα, άλλες δύο εβδομάδες δεν παίξαμε. Το ίδιο έγινε μετά με την καθαρά Δευτέρα, ξανά δεύτερο γύρο. Και μετά πέφτει και το Πάσχα και τι πρωτάθλημα να παίξει. Ενώ φέτος ήταν κανονικό το πρωτάθλημα και το είπα από την αρχή αυτό, έχω δηλώσει. Και προς τιμή της έψης, δηλαδή με το καταλάβαμε και το κάναμε. Δηλαδή, αλλά πάντα υπάρχει παιδιά, πάντα υπάρχουν ταλέντα και αυτό που είδα εγώ είναι ότι πολλά παιδιά κατεβήκαν προς τα κάτω. Αυτό που είπα στην αρχή. Δηλαδή κατεβήκαν πολύ καλοί παίκτες λόγω υποχρεώσεων επαγγελματικών με τη δουλειά τους και με αυτά. Για να μην σταματήσει ο το ποδόσφαιρο, κατεβήκαν και παίξαν στη γάμα. Δεν είναι υποτιμητικό. Το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο. Όποια κατηγορία και να παίζεις, τα αποδυτήρια, η προπόνηση, το ίδιο πράγμα είναι. Βέβαια, όταν είσαι σε επαγγελματικό, δουλεύεις παραπάνω. Έτσι, κάποια πράγματα. Τα ίδια πράγματα κάνουμε όλοι. Στο ποδόσφαιρο. Πάσα, σουτ, σέντρα. Το ίδιο είναι. Το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο. Για μένα, έτσι όπως το έχω ζήσει. Εάν θα διάλεγες έναν παίκτη από τον Πανιόνιο της Σεριανής, ποιον θα διάλεγες να πάρεις στην ομάδα σου και έναν από τη Δάφνη Αθήνας? Το δεκάρι της Πανιόνιου. Τον Ηλία το Μπρασά. Τη Δάφνη το εξτρεμάκι που έχει το 7 και δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, μου διαφεύγει. Έχει, όλες οι ομάδες έχουν καλούς παίκτες. Αρχήν, για ποιον λέει ο Νίκος ο Παπαδιώτης? Ορίστε, Τάσο. Νίκο, λέει για τον Μπρασάβο ότι κατάλαβα τα ήθελε. Θεωρεί ότι είναι καλύτερος ο παίκτης. Να του τον δώσουμε του χρόνου. Να του τον δώσουμε του χρόνου. Τώρα δεν ξέρω. Είναι αυτό που λέει ο Νίκος. Έχουν κατέβει παίκτες και το ποδόσφαιρο και στην τρίτη κατηγορία το ίδιο είναι ακριβώς. Και έχουν άλλα παιδιά, έχουν υποχρεώσεις, δεν μπορεί να κατεβαίνουν στις προπονήσεις, να κάνουν όλες τις προπονήσεις. Έχουμε και αυτό το θέμα. Έχουμε άλλες φορές κάνουμε νωρίς προπόνηση, δεν μπορούν να έρθουν και συνήθως κοιτάμε να κάνουμε ώρες μετά τις 7. Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα τώρα τεχνικό. Πρέπει να έχεις μεράκι να ασχοληθείς. Και γι' αυτό κιόλας έχει πάει τώρα, όπως βλέπω τώρα, και πάει προς τις ακαδημίες το πρωτάθλημα, ασχολούνται επαγγελματίες. Γιατί... Θα πρέπει όμως να υπάρχουν και κατάλληλες συνθήκες, Νίκο, γιατί ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου Νιαρίς δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Μπορεί αυτό μπορεί να συμφωνήσουν και οι συνομιλητές μας, ο Νίκος ο Παπαδιώτης και ο Πέτρο, που έχουν παίξει εκεί. Το ξέρω. Και εμάς είναι μειονέκτημα το γήπεδο, να το έχετε υπόψη σας. Εμείς παίζουμε καλύτερα έξω στο πλαστικό. Αλλά αυτά να τα πείτε στους αυτούς που ασχολούνται. Εμείς να φανταστείτε ότι προπόνηση δεν κάνουμε εκεί πέρα. Εκεί στην Ιαρής δεν κάνουμε προπόνηση. Δηλαδή οι άλλες ομάδες που έρχονται... Δεν υπάρχει καμιά διαφορά ότι έχουμε έδρα εμείς. Και εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε, γιατί βάζουμε την μπάλα κάτω. Δεν παίζουμε ποδόσφαιρο με μακρινές μπαλιές, με σέντρες. Προσπαθούμε να παίξουμε και αυτό για μας είναι μεγάλο μειονέκτημα. Κοιτάμε τώρα λόγω βέβαια της διακοπής έχει γίνει το χορτάρι χαλί, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι αυτό, είναι του Υπουργείου Παιδείας, αν δεν το ξέρετε το γήπεδο, και το οποίο και τα πρωινά βάζανε σχολεία μέσα. Αν δεν το ξέρετε. Αλλά δεν μπορείς και να τους πεις τίποτα, διότι είναι του Υπουργείου Παιδείας, δεν είναι του Δήμου αυτό το γήπεδο.
Και ερχόντουσαν, βάζανε πούλμαν, ερχόντουσαν το πρωί, βάζανε τα παιδιά μέσα και δεν μπορούσαν και να τους πεις και τίποτα. Εμείς προπόνηση δεν κάναμε. Έχουμε να κάνουμε προπόνηση κάτι χρόνια. Και γι' αυτό τώρα λένε μήπως το φτιάξουν και πλαστικό. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει. Λόγω του Υπουργείου Παιδείας. Τώρα κοιτάει ο Δήμος μήπως φτιάξουμε κανένα άλλο γήπεδο πάνω. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Δηλαδή είμαι και απογοητευμένος. Δηλαδή δεν υπάρχουν και άνθρωποι να ασχοληθούν, ρε παιδί μου, να κοιτάξουν τον αθλητισμό. Δηλαδή εμείς έχουμε πρόβλημα μεγάλο με το γήπεδο. Μ' ακούτε? Ναι. Νίκο, σε ακούω. Συνέχισε, λέγαμε για το γήπεδο, με συγχωρείς. Είναι λόγω τεχνικών προβλημάτων. Συνεχίζουμε, ναι. Ναι, εντάξει, ναι, τώρα... Εσείς με το γήπεδο δεν είχατε κάποιο... Στο γήπεδο του Ρούφη ήσασταν... Ο αγωνιστικός χώρος είναι πάρα πολύ καλό. Καλά, ναι, δεν έχουμε παίξει με τη Δάφνη, αλλά έχουμε παίξει και με τους Λέοντες. Παίξαμε. Ναι, δεν είναι. Έχουν φτιαχτεί τα γήπεδα τώρα. Εδώ που τα λέμε, τα περισσότερα έχουν γίνει πολύ καλά. Του Γαλαξία είναι λίγο. Πιστεύω ότι θα το φτιάξουν και εκεί της Χρυσούπολης. Γιατί κάνει καλή δουλειά εκεί και ο Δήμαρχος. Κάνει καλή δουλειά. Πρέπει να έχουμε και γήπεδα για να έχουμε και το εραστεχνικό ποδόσφαιρο, για να έρχονται τα νέα τα παιδιά, να μπορεί ο γονιός να φέρει το παιδί του, να μην φοβάται αν θα τραυματιστεί. Έτσι είναι, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν ήταν όπως παλιά που παίζαμε εμείς μπάλα, Τάσο. Έχουν αλλάξει. Τώρα είναι και τα παιδάκια είναι λίγο φυγόπονα. Τα βλέπεις, χτυπάνε. Εμείς παίζαμε, να πούμε, με τον Αστράγαλο, τόσο παίζαμε μπάλα. Τώρα χτυπάει το άλλο, δεν μπορώ, λέει, δεν κάνω στο γιατρό, έτσι. Παλιά μπαίναμε, να πούμε, και παίζαμε. Τώρα αυτά έχουν και άλλα ενδιαφέροντα. Η γνώμη μου είναι αυτή. Είναι αλήθεια, δεν μπορώ. Τι να λέμε τώρα, εντάξει. Αν θα διάλεγες έναν ή δύο παίκτες από τον Πανιόνιο, ποιον θα έπαιρνες? Τον ακούω τον άνθρωπο να μιλάει τόση ώρα και χαίρομαι πραγματικά που έχω την δυνατότητα να μιλάω με τέτοιους ανθρώπους που έχουν φάει τα γήπεδα με το κουτάλι, που λένε. Για μένα αυτός ο άνθρωπος, ο Αγγελής, ο δικός μας, είναι ήρωες που ασχολούνται ακόμα με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Χαιρετήματα στο Γιώργο πολλά. Στη γυρολεξία είναι ήρωες. Με αυτά που γίνονται και με τέλος πάντων, από το Πανιόνιο θα έπαιρνα το σκυλί το 8 που έχουν βγει στο κέντρο και τον αριστερό χαφ. Ενώ από τον Γαλαξία... Για ποιος λέει, πρόεδρε, ποιο είναι το σκυλί? Μάλλον θα λέει τον Γκάρκο, θα λέει μάλλον. Μάλλον, δεν ξέρω τώρα, στο παιχνίδι... Ένα κοντούλι, λες, Άρτιν? Ναι, μπροστά από την άμυνα. Ναι, και το αριστερό χαφ τώρα. Από εκεί, εκεί θα είχα θέμα με τον Αποστόλου, γιατί παίζουν στην ίδια θέση. Ναι. Ενώ από τον Γαλαξία θα έπαιρνε όλη την ομάδα. Δεν υπάρχει. Όλοι. Λοιπόν, Αλτίν, τώρα μπορεί να σε βλέπουν οι αρμόδιοι φορείς. Από την ΕΠΣΑ, από την ΕΠΟ. Τι θα ήθελες να τους πεις? Σαν Δάφνη Αθήνας, έχεις τερματίσει στην τέταρτη θέση πίσω από τον Γαλαξία με τους ίδιους βαθμούς και πίσω από και από ότι δεν θα καταφέρεις να πάρεις να κερδίσεις το εισιτήριο της ανόδου. Ελπίζω και πιστεύω ότι έψαθα με την εμπειρία και με την ωριμότητα που έχει να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις. Εμείς θα περιμένουμε και θα σεβαστούμε όποια απόφαση και θα είναι αυτή. Ενώ για τους κυρίους εδώ πέρα θα πρότεινα στο τέλος να το γιορτάζουμε και οι τέσσερις μαζί, να κόψουμε, να μοιράζουμε και τα έξοδα. Να πάνε κάπου μαζί να μοιράζουμε τα έξοδα, να γιορτάζουμε και οι τέσσερις μαζί. Δεν ξέρω αν συμφωνούν οι άνθρωποι. Και για τα 100 χρόνια της ομάδας μας που κλείνουμε φέτος. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ακριβώς. Κανένα πρόβλημα. Εμείς είμαστε...
Όποια απόφαση να πάρουν θα το σεβαστούμε μέχρι τέλος. Αυτή είναι η θέση της Δάφνης Αθηνών. Πιστεύουμε στην ΕΠΣΑ, ότι θα πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις με την εμπειρία και με την ωριμότητα που έχουν. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε. Νίκο Παπαδιώτη, εσύ... Κάνε διακοπές. Για πες μου. Έλα, μ' ακούτε. Παπαδιώτης. Νίκο, ναι. Παπαδιώτη, λοιπόν. Συμφωνείς και εσύ θα μοιραστείτε τα έξοδα? Θα ήταν ωραίο να γιορτάσουμε και οι τέσσερις μαζί. Μια φανταστιδέχηση αν γίνει αυτό. Θα ήταν μια ωραία γιορτή και μια ωραία εκδήλωση. Δεν είναι θέμα εξόδων μόνο. Για βάλτε το, να το δούμε και σε άλλες προεκτάσεις, έτσι. Θα ήταν πολύ ωραίο. Γιατί πραγματικά φέτος τώρα όποια ομάδα ανέβηκε, δεν μπορεί να το χαρεί. Αυτό λέμε και με τα παιδιά που συζητάμε. Να ανεβαίνει κατηγορία για να μην μπορεί να το χαρίζει, να μην το γιορτάσει. Είναι και αυτό όλο το παλεύει, όλο το από την προετοιμασία για να πετύχει ένα στόχο και όταν το πετυχαίνει να μην μπορεί να το γιορτάσει. Εντάξει. Αλλά θα ήταν πολύ καλό αυτό. Πολύ καλή ιδέα. Θέλω εγώ να ευχαριστήσω λίγο τη διοίκηση τη δικιά μας, γιατί δεν αναφέρθηκα καθόλου. Τον πρόεδρο, τον Σαχμπατζή, τον Γρηγόρη. Και εμείς, πρόεδρε, λίγοι είναι στο... Αφού και Νικόλα και εσύ στο Συμβούλιο είσαι. Δεν είμαι στο Συμβούλιο, αλλά λίγοι να σου πω ότι... Ναι, λίγοι. Είναι πολύ λίγα τα άτομα. Θέλω να σου πω ότι της ομάδος είσαι εσύ και κοντά στην ομάδα είσαι. Εντάξει, εγώ ξαναπάει άλλη μια θητεία εκεί με τον Κατσιανταή πρόεδρο που και αυτοί βοηθήσαν τότε. Και απλά έφυγα τότε, έκατσα ένα χρόνο. Πάλι ήταν τελευταίος ο Γαλαξίας και έφυγα μετά, πήγα αλφα κατηγορία. Και το μετάνιωσα, να σου πω την αλήθεια, που έφυγα τότε. Γι' αυτό και ξαναγύρισα στο Γαλαξία για να συνεχίσω αυτό που δεν είχα κάνει τότε. Γιατί σας είπα, το ποδόσφαιρο δεν έχει σημασία τι κατηγορία είσαι. Το θέμα είναι αυτό που κάνει, να το ευχαριστήσει, να περνά καλά και να σου βγαίνει. Ό,τι κατηγορία και να είναι, ό,τι να περνάς καλά, να περνάς καλά και αισθάνεσαι ωραία, θα τη βρεις στην άκρη και θα πάει η ομάδα εκεί που πρέπει. Πάντως εμείς δεν είχαμε ούτε πίεση, όπως σας είπα, είχαμε πολύ υπομονή σαν ομάδα, δουλέψαμε πολύ, υπήρχε πολύ εμπιστοσύνη και καλή συνεργασία. Δηλαδή όσοι ήρθαν παιδιά, φύγαν, τις αφήνουμε. Φανταστείτε ότι θέτως έφυγε ο Παπαχρήστου στα μέσα, ένα παιδί που ήταν βασικός και για κάποιους λόγους που ήθελε πρώτα να μιλήσω, του δώσω το δελτίο. Καμία ομάδα το έκανε αυτό που τα γνωστούσε. Είμαστε στα δεύτερη θέση, στα μισά του πρωταθλήματος. Και του λέμε να πάρει το καλό, πάρει το δελτίο σου και σε άλλα παιδιά δηλαδή, που ήρθαν και φύγανε. Εντάξει, αυτό. Έχουμε υγεία, πολύ υγεία σαν ομάδα. Και άλλες ομάδες είναι έτσι. Να μην λέω μόνο για τη δικιά μου. Αλλά επειδή είμαι μέσα και τα ζω. Ωραία. Νίκο, τώρα ο Γαλαξίας τη νέα σεζόν θα είναι στην πίτα κατηγορία. Τι υπόσχεσαι? Αναφέρομαι στον πρόεδρο του Πανιωνίου Κεσαριανής. Ναι. Ποιες είναι οι βλέψεις σας τώρα για τη β' κατηγορία? Η ομάδα θα ενισχυθεί? Ποια είναι τα σχέδιά σας? Με μένα μιλάς, Τάσο? Ναι, πρόεδρε. Κοίταξε, η ομάδα δεν πρόκειται να αλλάξω πολλά πράγματα. Τώρα τα πράγματα, όπως ξέρεις, έχουν δυσκολεύσει κιόλας. Εμείς κρατάμε πάντα τον κορμό, είμαστε μια οικογένεια. Άμα δείτε τα φύλλα αγώνος και όλο πόσα χρόνια είναι, τους ίδιους παίχτες έχουμε. Εντάξει, χρειαζόμαστε τώρα, η β' κατηγορία είναι άλλη κατηγορία, χρειαζόμαστε κάποιες ενισχύσεις και εκεί θα πορευτούμε. Ο στόχος μας, με το καλό να είμαστε καλά και να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, γιατί το βλέπω λίγο χλωμό να ξεκινήσουμε. Πιστεύω εμείς θα πάμε για να σωθούμε και αν μπορούμε να είμαστε όσο μπορούμε περισσότερο ψηλά. Αυτός είναι ο στόχος μας τώρα για αυτή τη χρονιά, για την καινούργια χρονιά. Δεν μπορείς να κάνεις και τίποτε άλλο, απλώς να μπορέσουμε να εδραιωθούμε σε αυτή την κατηγορία, στη β' κατηγορία, και να είναι εκεί η ομάδα όσο μπορέσουμε και την κρατήσουμε. Ωραία. Αλλά τι είναι τώρα για τη νέα σεζόν,
πιστεύεις στο νέο πρωτάθλημα, να δούμε πώς θα ξεκινήσει κιόλας. Και, και αν θα ξεκινήσει. Και αυτό που... Αυτό. Κρατάμε μικρό καλάθι και βλέποντας και κάνοντας. Ακριβώς. Κάτι πράγμα στην ώρα του. Πάντως εσείς τα νέα παιδιά που είναι η βάση στην οποία θα στηριχτείτε και θα συνεχίζετε να στηρίζεστε σε αυτά τα νέα παιδιά, έτσι, δεν είναι αντί. Είναι αυτό που γράφω πολλές φορές, αν το είτε δει και στα παιχνίδια, είμαστε μια ομάδα, μια ιδέα, μια οικογένεια. Δεν είναι τυχαίο αυτό που γράφω. Όπως πιστεύω και τους δύο κυρίους ισχύει αυτό το πράγμα. Πάνω απ' όλα είναι η ευχαρίστηση που νιώθουν τα παιδιά στο αγωνιστικό χώρο, στις προπονήσεις, σε όλο, στα αποδυτήρια, σε όλα. Από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας. Ωραία. Coach, από ό,τι ξέρω κιόλας, θα συνεχίσεις για τέταρτη χρονιά στο τιμόνι του Γαλαξία. Τι υπόσχεσαι δηλαδή στους φιλάθλους του Γαλαξία που θα βρει την ομάδα στη Β' Αθήνας? Κοίταξε, ο στόχος βασικά, όποια ομάδα ανεβαίνει, είναι να παραμείνει στην κατηγορία. Ο πρώτος χρόνος είναι πολύ σημαντικός. Γιατί κάθε κατηγορία έχει και άλλη ταχύτητα. Μπορεί, όπως είπα, το ποδόσφαιρο να είναι το ίδιο, αλλά κάθε κατηγορία έχει κάποιες απαιτήσεις παραπάνω. Πιο δυνατές ομάδες. Και ο πρώτος στόχος είναι αυτός. Να μείνει η ομάδα στην κατηγορία. Όταν πάρεις την κατηγορία και έχεις τα παιχνίδια και την εμπειρία, κάθε χρόνο να βάζεις και ένα στόχο παραπάνω. Να πεις να μπω στην οκτάδα, να μπω κάπου πιο ψηλά. Αλλά όλες οι ομάδες που ανεβαίνουν, ο πρώτος στόχος είναι αυτός. Εκτός και αν έχεις κάποια μια διοίκηση που θα σου πάρει 10 παίκτες, 11 καινούριους, παραπάνω κατηγορίας και θα πεις ότι πάω να κάνω κάτι άλλο. Εμείς δεν το έχουμε αυτή τη δυνατότητα, δυστυχώς. Και έχουμε και ένα μειονέκτημα με σαν Γαλαξία αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε την ακαδημία. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλες τις ομάδες που έχω δουλέψει έχω βγάλει πολλά παιδιά. Όσοι ξέρουν από το αθηνικό ποδόσφαιρο. Δυστυχώς δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Με εμπιστεύονται κάποιοι άνθρωποι και φέρνουν τα παιδιά τους στο Γαλαξία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Αυτό που μου είπες, μου δίνεις πάσα τώρα, διότι έχεις και τον Πέτρο τον Θεοδόρου, που είναι ο γιος του φίλου μου, πρώην παράγοντα του Θρίαμβου Χαϊδαρίου, του Γιάννη του Θεοδόρου. Ναι, ακριβώς. Και ο Πέτρος για μένα ήρθε. Γιατί, εντάξει, με ξέραν χρόνια. Γι' αυτό ήρθε και βοήθησε πάρα πολύ, έτσι. Και αυτός βοηθήθηκε παιχτικά, αλλά και βοήθησε και την ομάδα. Ήταν νέο παιδί και έβαλε και πόσα γκολ. Τώρα δεν θυμάμαι, 9 γκολ έβαλε. Ωραία. Πρόεδρε, ποιον θα ήθελε, κύριε Νίκο Χατζηλιά, ποιον θα ήθελες να ευχαριστήσεις για τη φετινή πορεία, αν θέλεις κάποιον να έχεις από κάποιον παράπονα, θέλεις να τα εκφράσεις? Όχι, εγώ θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον προπονητή μας, τον Ρούμπο, τον άμεσο συνεργάτη του, τον Νίκο τον Πρασά, και θέλω να κάνω μία παρέμβαση εδώ. Ο Νίκος ο Πρασάς, ο γιος του Παναγιώτη, είναι πολλά χρόνια στην ομάδα. Εφέτος προπονούσε, λόγω ηλικίας σταμάτησε εφέτος, προπονούσε τους τερματοφύλακες, ήταν κοντά στην ομάδα, ήταν βοηθός του Κώστα του Ρούμπου. Αυτό το παιδί, και δεν μπορούσαμε να ευχαριστηθούμε, να ανέβει η ομάδα, ρε παιδί μου, δεν μπορούσαμε ούτε να τον τιμήσουμε εφέτος, λόγω που διακόπηκε το πρωτάθλημα και θέλαμε να το φτιάξουμε καλύτερα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο προπονητή μας, τον Κώστα του Ρούμπου, στους παίχτες, που παρόλο τις υποχρεώσεις που έχουν, το ξέρετε, όλα τα παιδιά είναι εργαζόμενα, αλλά δουλεύουν ωράρια περίεργα, όλους τους παίκτες ό,τι μπορούσαν τα δώσανε, άλλος λίγο, άλλος περισσότερα. Δεν έχω κανένα παράπονο. Θέλω να ευχαριστήσω τον αδελφό μου, τον Ηρακλή τον Χατζηλία, το Γιάννη τον Καρακούση, που παρόλο δεν είναι στο Συμβούλιο, βοήθησε και αυτός ό,τι μπορούσε. Αυτά. Το πριν, πρόεδρε, θα είναι όταν λήξουν τα μέτρα
να τραπεζώσεις τους παίκτες όλη την ομάδα. Πολύ θα το ήθελα, αλλά να δούμε, θα μπορέσουμε ή θα κάνουμε σε έναν ανοιχτό χώρο να ψήσουμε και τίποτα. Να το κάνουμε μεταξύ μας. Από κάποιον δεν άκουσα, πρόεδρε. Από ορίστε. Κάποιον έχεις παράπονα, από κάποιον. Όχι, παράπονα. Όχι, παράπονα δεν έχω από κανέναν. Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Η διαιτησία, εντάξει, άλλες φορές, άλλες ήταν γενικά καλή. Εντάξει, υπήρχαν και παιχνίδια. Εντάξει, είναι νέα παιδιά, δεν μπορείς να τους πεις και τίποτα. Το θέμα είναι να ξέρει, να σφυρίζουν αυτό που ξέρουν. Καταλάβατε τι λέω τώρα. Είναι αυτό που ξέρει να το στο γήπεδο. Είναι νέα παιδιά, δεν μπορείς να τους πεις τίποτα. Δεν έχω κανένα παράπονο. Ωραία. Αλτίν, σε ποιον αξίζουν μπράβο για τη φετινή σου πορεία? Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε τον Θεό που έχουμε την υγεία μας, όλοι μας. Το μεγάλο μπράβο πάει στους ποδοσφαιριστές πρώτα απ' όλα, γιατί είναι αυτοί που παίζουν μέσα στο γήπεδο, αυτοί που ιδρώνουν τις προπονήσεις, αυτοί που κάνουν τις θυσίες που κάνουν, είναι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, μην το ξεχάσουμε αυτό. Μετά, ποιο να πρώτο ευχαριστήσω, τον κύριο Αγγέλη, τον Κάτζιο, τον Διονύση, τον Χρήστο τον Παπανασίου, τον Χρήστο τον Κότσι, τον προπονητή μας. Τους ευχαριστώ όλους αυτούς για τη δυνατότητα που μου δώσανε να ζήσω από κοντά αυτή τη τρέλα που λέγεται ποδόσφαιρο στη Γάμα Αθήνα, στο Γάμα Αεραστεχνικό, που για μένα είναι κρίμα και άδικο αυτό που λένε. Παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Με τι έχω δει? Έχω δει και Β' και Α Αθηνών και δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα. Είναι ο Βερνάρδος από εμάς, ένα παράδειγμα παίρνω, που έπαιζε σε εμάς πριν 2 χρόνια, φέτος βγήκε πρωταθλητής με το Power Roof και ανέβηκε γάμα κατηγορία. Έτσι, από την Α, ανέβηκε γάμα κατηγορία. Οπότε υπάρχουν παιδιά που μπορούν άνετα να παίξουν στις μεγαλύτερες κατηγορίες, αλλά είναι αυτό που είπε ο άνθρωπος, για υποχρεώσεις δεν μπορούν, αλλά δεν είναι υποτιμητικό γάμα κατηγορία, γάμα ερασιτεχνικό. Είναι πάρα πολύ καλά παιδιά, πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, πάρα πολύ καλός αγώνες. Αυτό ήταν. Ωραία. Να ευχαριστήσω όλους, να ευχαριστήσω και τους δύο ανθρώπους εδώ πέρα για τη φιλοξενία, για την άψογη φιλοξενία που είχαμε όταν πήγαμε και παίξαμε στο γήπεδό τους. Τους ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Και αυτό που είπα προηγουμένως ισχύει. Να βρούμε ένα ανοιχτό χώρο, να μαζευτούμε όλοι μαζί και να τα κάψουμε. Τα τσίπουρα, ναι. Τα τσίπουρα δικά μου. Παράπονα, Αλτίν, δεν άκουσε παράπονα. Από κανένα. Από κανένα. Από κανένα. Λοιπόν, coach Νίκο Παπαδιώτη, σίγουρα όπως είπες και πριν τον πρόεδρο, είπες τους παίκτες. Μήπως ξέχασες κάποιον, θες να εκφράσεις? Ξέχασα, ναι. Το Μπακλαβά, τον Τάσο και τον Βαγγέλη, τον Αλέξη, τον γιο του Προέδρου, τον Σαχμπατσίδη. Δεν είμαστε και πολλοί στην ομάδα, που είμαστε λίγοι. Πώς ήταν, Νικόλα? Καλή φορά έχει τα καλά, Πρόεδρε, αυτό, γιατί όπου λαλούν πολύ κοκκούς. Πώς είναι, και εμείς έτσι παλεύουμε. Αυτό που λες, όπου λαλούν πολύ κοκκόρι, η αλήθεια είναι αυτό, αλλά μας έχει φάει το τρέξιμο, Νικόλα. Το ξέρω. Και πόσο θα αντέξουμε. Αυτό λέω δεν υπάρχουν και παιδιά να ασχοληθούν, να έρθουν κοντά. Δεν υπάρχει. Ήρωες. Ναι, κοίταξε. Παλιότερα υπήρχαν οι παράγοντες όπως εσύ. Κάποια στιγμή περάσαν κάποιοι γονείς που μπήκαν στις ομάδες γιατί ήταν τα παιδιά τους. Και... Άλλο κεφάλαιο αυτό με τους γονείς. Μεγάλη αμαρτία. Με τους γονείς. Ναι, αλλά δεν υπήρχαν και μεγάλα προβλήματα. Δεν υπήρχαν οι παράγοντες. Ναι, ξέρω τι λέει. Μα αυτός δεν θα έρθει να κάτσει. Μόλις φύγει το παιδί του, θα φύγει και αυτός. Ναι. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, αλλά για κάποιο διάστημα βοηθήσανε. Δηλαδή μπήκε... Ναι, βοηθήσανε, εντάξει. Βοηθήσανε, αλλά συνήθως δύσκολα να την αγαπήσουν την ομάδα. Την ομάδα να την αγαπήσουν είναι δύσκολα. Εντάξει. Τα πράγματα να τα λέμε όπως είναι, δηλαδή. Εντάξει, είναι λίγο σκληρά, αλλά... Ναι, σίγουρα. Κλείνοντας, ήταν μεγάλη χαρά για μας
να έχουμε τους τρεις διεκδικητές μαζί. Δεν ξέρω, πρόεδρε, θες να πεις κάτι κλείνοντας? Εύχομαι και στη Δάφνη, γιατί εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Μακάρι και τη Δάφνη τη θέλουμε στη Β' κατηγορία. Κάνουν καλή δουλειά, έχουν μικρούς. Βλέπεις την ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έχει προσανατολισμό, ρε παιδί μου. Θα βγει μπάλα από δεξιά-αριστερά, θα παίζουν παιχνίδι. Δηλαδή είναι ομάδα που πιστεύω ότι μπορεί να σταθεί και στη Β' κατηγορία. Και για τον Νικόλα εδώ λέω ότι ο Νικόλας είναι άλλο. Είναι αυτό που λέει, είναι τσαμπουκαλίστικη ομάδα. Έτσι, που εμείς δεν το έχουμε. Κατάλαβες τι σου λέω. Εμείς είμαστε, γι' αυτό και πολλές φορές και θέλει και η μπάλα, θέλει τσαμπουκά. Δηλαδή εμείς και πολλά παιχνίδια, δηλαδή είμαστε... Δηλαδή δεν έχουμε σκοπιμότητα, να σου δώσω να το καταλάβεις, δεν έχει σκοπιμότητα δηλαδή. Δηλαδή να καθυστερήσεις το παιχνίδι, να πέσει ο άλλος κάτω. Δεν έχουμε τέτοια. Ο Νικόλας είναι πιο πονηρός. Γιατί το λες αυτό? Λέω ρε παιδί μου ότι είναι, δεν το λέω να σε προσβάλλω, απλώς λέω ότι είναι έτσι αποκαλύδικα, έτσι πρέπει να παίζετε το ποδόσφαιρο. Δεν το λέω να σε προσβάλλω, κατάλαβες τώρα τι σου λέω. Είναι η ομάδα, είναι η ομάδα σου, είναι δυνατή ομάδα, παίζει με τσαμπουκά, είναι αυτό που λες, ότι άμα θέλεις ένα παιχνίδι θα το πάρεις, είναι η έδρα σου εκεί πέρα, είναι το γήπεδο, έτσι είναι, όχι ότι είχαμε κανένα πρόβλημα, βέβαια φέτος δεν παίξαμε. Αλλά δεν λέω ότι έχουμε κανένα πρόβλημα με σένα, ούτε και τις άλλες φορές που παίξαμε. Εντάξει, μπάλα είναι. Εντάξει, θα υπάρχουν και τα δυνατά μαρκαρίσματα και τα λοιπά, όπως θα ξέρεις. Δεν συμφωνώ με τον Νίκο. Σαν ομάδα, τεχνικά, σαν ποδόσφαιρο, νομίζω ότι παίξαμε πολύ καλή μπάλα φέτος. Έτσι, και πέρυσι και πρόπερσι που είμαι στην ομάδα. Εγώ πάντα οι ομάδες μου, όσοι με ξέρουν, έχουν χαρακτηριστικό. Δηλαδή θα δεις την μπάλα κάτω, δεν θα σηκώσουμε μπάλα ποτέ. Γι' αυτό και είπε και ο Πέτρος, που τον ευχαριστώ πολύ, ότι θα έπαιρνε και τους 11 ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι μεγάλη τιμή, να ξέρεις, για μας. Γιατί και η Δάφνη, πραγματικά, η Δάφνη μου θυμίζει εμένα την ομάδα που είχα εγώ στην Ανθούπολη όταν ξεκίνησα την προπονητική μου καριέρα πριν 30 χρόνια. Δηλαδή πολύ υγεία, με νέα παιδιά μέσα, με καλό ποδόσφαιρο και στα δύο παιχνίδια. Εγώ όταν λέω τσαμπουκά, λέω ποδοσφαιρικό. Δηλαδή, είμαστε σφιχτή ομάδα. Δεν μπορεί εύκολα να μας περάσει ο αντίπαλος. Άλλο το δυνατά να παίζει αντιαθλητικά, δεν έχουμε παίξει ποτέ σε κανένα παιχνίδι. Όχι, δεν είπα, Νικόλα, ότι παίζατε αντιαθλητικά. Όχι. Δυνατά. Ναι. Μ' ακούς? Μία κόκκινη έχουμε φέτος. Και εμείς δεν έχουμε, ναι, το ξέρω, ναι. Εντάξει, ναι. Όχι το πρώτο. Με το τελευταίο αγωνιστικό που παίξαμε, που κερδίσαμε 3-1, και μας χάλασε και το σερί, δηλαδή. Αυτά. Αλτίν, εσύ κλείνοντας. Εύχομαι να πάρθει η σωστή απόφαση, να μην, ελπίζοντας να μην αδικηθεί κανένας, να έχουμε την υγεία μας και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο ανθρώπους εδώ πέρα για την τιμή που μου κάνανε, για τα καλά λόγια που είπανε για την ομάδα μας. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερως και είναι ισχύ και για τους δύο αυτό που είπα στην αρχή. Τώρα από εδώ και πέρα, περιμένοντας και ελπίζοντας. Η ελπίδα πάντα τελευταία, πεθαίνει τελευταία. Πεθαίνει τελευταία, μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις σας για την όμορφη συζήτηση που είχαμε. Φίλες και φίλοι του abola.gr, ήταν μια νέα εκπομπή στις γειτονιές της Αθήνας. Να είστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα και καλό σας απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.